Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου 36χρονου άνδρα χθες στην Κηφισιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας διαπίστωσε πως άγνωστοι προσπαθούσαν να βάλουν δια της βίας στο αυτοκίνητό τους 82χρονη γυναίκα την οποία και γνώριζε. Αιματηρή κατάληξη είχε η απόπειρα αρπαγής ηλικιωμένης από 3 άγνωστα άτομα στην Κηφισιά με αστυνομικό εκτός υπηρεσίας να σκοτώνει έναν από αυτούς μπροστά στα μάτια του 5χρονου γιού του. Όλα ξεκίνησαν στις 5.30 το απόγευμα της Τετάρτης στην οδό Τρυπόλεως, στην κάτω Κηφισιά. Οι κακοποιοί ευνηδίασαν την ηλικιωμένη μόλις εκείνη βγήκε από την πόρτα του σπιτιού της. Πριν προλάβει να περπατήσει, οι κακοποιοί την προσέγγισαν και της είπαν πως έχουν να δώσουν κάποια χρήματα τα οποία χρωστούν στον εγγονό της. Πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει, την είχαν βάλει, σπρώχνοντάς την μέσα στο αυτοκίνητό τους. Την στιγμή εκείνη, ο 36χρονος αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, έφτανε στο σπίτι του που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από αυτό της ηλικιωμένης. Αμέσως αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις και κάλεσε τον εγγονό της. Στη συνέχεια ξεκίνησε να κορνάρει, καλώντας τους δράστες να αφήσουν την ηλικιωμένη. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το σημείο που έγινε η αρπαγή της ηλικιωμένης, το όχημα στο οποίο επιβαίνουν οι τρεις δράστες συγκρούεται με ένα σταυμένο αυτοκίνητο, συμβολή των οδών Αιγαίου και Τρυπόλεως. Ο οδηγός του οχήματος, αντιλαμβανόμενος πως το κυνηγάει ο αστυνομικός, όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Ακούστηκε ένα πάρα πολύ δυνατό μπαμ. Δηλαδή όχι ένα απλό τρακάρισμα, ένα πάρα πολύ δυνατό μπαμ. Τρόμαξα, ήμουν επάνω, βγήκα στο παράθυρο, είδα το αυτοκίνητο που πέρναγε πάρα πολύ γρήγορα και έναν κύριο με μηχανάκι από delivery που λέει κυνήγησέ τους, κυνήγησέ τους. Ακολουθεί καταδίωξη 2,5 χιλιόμετρων με τον αστυνομικό να ενημερώνει το τμήμα Κηφισιάς για το συμβάν με το κινητό του τηλέφωνο. Στη συμβολή της Κηφισού με την οδό Δρόσου, οι κακοποιοί σταματούν το όχημα και αποβιβάζουν την ηλικιωμένη. Τότε ο αστυνομικός πλησιάζει το αυτοκίνητό τους και τους ζητά να παραδοθούν. Όπως είπε, εκείνη τη στιγμή ένας από αυτούς προσπάθησε να βγάλει το όπλο που είχε στη ζώνη του. Από την πρώτη στιγμή ο 36χρονος αστυνομικός που ενεπλάει και στο αιματηρό περιστατικό επεσήμανε στους αδέλφους του πως πυροβόλησε για να εκφοβήσει τους δράστες. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είπε, πυροβόλησε σε χαμηλό ύψος του αυτοκινήτου, συγκεκριμένα στα λάστιχα, προκειμένου να καταφέρει να το ακινητοποιήσει. Δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση όταν έχεις εμπλοκή με πυροβολισμούς πάντα και όταν υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα ότι ένας Ρωμά έχει χάσει τη ζωή του. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η κατάστασή του. Σας ξαναλέω γιατί μπροστά ήταν και το 5χρονο παιδί του. Δεν είχαν όπλο. Δεν είχαν όπλο. Όχι, με το όπλο. Σε μία στο εκατομμύριο. Στις 6 και 4 ο 36χρονος Ρωμά εγκαταλείπεται νεκρός από τους συνεργούς του σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Όπως προέκυψε, πρόκειται για άτομο με ποινικό παρελθόν που είχε κατηγορηθεί το 2009 για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι κακοποίοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν τον 82χρονη με το κόλπο της επιστροφής φόρου. Ο αστυνομικός παρέμεινε στα κρατητήρια της Γαδά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ θα γίνει βαλιστική εξέταση στο όπλο του για να διαπιστωθεί αν με αυτό προήλθε η θανατηφόρα βολή στο θύμα.